Εξαιρετική επιτυχία εσημείωσε και φέτος ο κλασικός πια καρνάβαλος των πατρών. Σε μια ηλιόλουστη ημέρα, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους και τις πλατείες της Αχαϊκής Πρωτεύουσης από όπου παρακολούθησαν την παρέλαση. 25 άρματα, 12 μπάντες και πάνω από 500 μασκαράδες απετέλεσαν μια χαρούμενη πομπή μήκους 3 περίπου χιλιόμετρων. Ένα εκατομμύριο σοκολατάκια ήταν τα πυρομαχικά του πατροπαράδοτου σοκολατοπόλεμου, που δεν άφησε ασυγκίνητους μικρούς και μεγάλους. Το ίδιο βράδυ, η αναμφισβήτητη καρναβαλική πρωτεύουσα κάηκε κυριολεκτικά από τα πυροτεχνήματα. Ακολούθησε το κάψιμο του καρνάβαλου, του βασιλιά της Αποκριάς. Ενώ συγχρόνως, μια μεγάλη φωτεινή επιγραφή μας εύχεται και του χρόνου. Το Γλέντι μεταφέρθηκε το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο, όπου όλες οι ηλικίες ξεφάντωσαν κυριολεκτικά μέχρι τα ξημερώματα. Κέρινα αυγά, σοκολάτες και σερπαντίνες χρησιμοποιήθηκαν κατά χιλιάδες και ο πόλεμος διεκόπτεται μόνο για μια χορευτική ανακοχή που προσέφεραν οι διάφορες ορχήστρες. Αλλά και στην Αθήνα το Γλέντι δεν πήγε πίσω. Ο χορός των Ελλήνων Χημικών, που επραγματοποίησε το μεγαλύτερο ρεκόρ εισιτηρίων, δόθηκε στην αίθουσα Τερψιχώρη του ξενοδοχείου Hilton. Ένας άλλος χορός που εσημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία ήταν ο χορός των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου. Ο Υπουργός κ. Γλαβάνης και ο Υφυπουργός κ. Πανορίγας δεν παρέδιψαν να δώσουν το παρόν στο γενικό κέφι. Μέσα στα αποκριάτικα ξεφαντώματα ήταν και το πάρτι που έδωσε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στο θέατρο Gloria, όπου παρευρέθησαν πολλοί πρωταγωνιστές της σκηνής και της οθόνης, καθώς και γνωστές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου. Χαρακτηριστικό του πάρτι ήταν ότι οι καλεσμένοι ήρθαν με τα ρούχα της δουλειάς. Σε αυτό το χορό τα πράγματα διαφέρουν λιγάκι. Εδώ η ξυφομαχία και η τυφλόμυγα έχουν την πρώτη θέση. Οι κάπως πιο μεγάλοι βέβαια δεν παρέλειψαν να μιμηθούν τους ακόμα πιο μεγάλους, χορεύοντας και αυτοί τους ρυθμούς της εποχής στο χορό που διοργάνωσε η Ελληνική Μέριμνα. Και τέλος, μέσα στα πλαίσια του αποκριάτικου εορτασμού στη Βιωτία, όπως κάθε χρόνο έγινε η καθιερωμένη αναπαράσταση του βλάχικου γάμου. Και εδώ κυριαρχούν ο χορός, το τραγούδι και το κέφι μέχρι πολύ αργά τη νύχτα. Με έξαλλο ενθουσιασμό εχαιρέτησαν τον Πρωθυπουργό κύριο Παπανδρέου χιλιάδες νέοι στα εγγένεια της λέσχης της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας. Παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Πρωθυπουργός, μιλώντας προς τους νέους, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη σημερινή εκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας, η οποία υπήρξε ο πρωτοπόρος της νίκης. «Έχομεν το αίσθημα», είπε ο κύριος Παπανδρέου, «ότι υπήρξαμεν άξιοι της εμπιστοσύνης του λαού μας και των προσδοκιών της νεότητος». Πραγματοποιών την τρίτη κατά σειράν επίσκεψή του στις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, ο βασιλεύς επεσκέφτη τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Πειραϊκή Πατραϊκή, συνοδευόμενος υπό των Υπουργών Βιομηχανίας κ. Ζήγδη και Εργασίας κ. Μπακατσέλου. Συνοδεύοντας τον βασιλέα στις διάφορες εγκαταστάσεις, ο κ. Κατσάμπας έδωσε μια πλήρη εικόνα της λειτουργίας του εργοστασίου.
παρουσία του Υπουργού Υγιεινής κυρίου Κοκκέδη έγιναν τα εγγένεια του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου κύριος Μανουσάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των συμμετριωτών του προς την κυβέρνηση για τη μέρημνά της υπέρ του νομού Λακωνίας. Μετά το κόψιμο της ταινίας, ο κύριος Υπουργός επεσκέφθη τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών ετελέστη το ετήσιο μνημόσυνο από του θανάτου του βασιλέως Παύλου. Με πολλή συγκίνηση εξέρχονται από το ναό ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, η βασίλισσα Άννα Μαρία, καθώς και η διάδοχος Ειρήνη μετά της βασιλίσσης Μητρός. Την επιμνημόσυνον δέησιν παρακολούθησε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τη Vivian Lee που έδειξε στην Αμερικανική τηλεόραση το Λονδίνο, τη Σοφία Λόρεν που παρουσίασε τη Ρώμη, με τη σειρά της τώρα η Μελίνα Μερκούρη γυρίζει μέσα στον επιβλητικό χώρο των Δελφών τις τελευταίες σκηνές της ταινίας «Η Ελλάδα της Μελίνας». Διάσημοι σκηνοθέτες και τεχνικοί βοηθούν στην πραγματοποίηση του έργου αυτού. Στο ξενοδοχείο Hilton έγινε η έκθεση «Το αυτοκίνητο εις την παιδική φαντασία», που οργάνωσε μια μεγάλη γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων. Τα εκθέματα όλα έχουν γίνει από μαθητάς των γερμανικών σχολείων ηλικίας μέχρι 16 ετών. Έργα ξυλοζωγραφικής εξέθεσε στην αίθουσα του Παρνασσού ο Λουκάς Μέγας. Η ξυλοζωγραφική, όπως την έχει βαφτίσει ο ίδιος, είναι ένα είδος ζωγραφικής χωρίς μπογιές και πινέλα, αλλά προσαρμογή, συναρμολόγηση και επικόλυση διαφόρων κομματιών από φύλλα ξύλου. Αντικείμενο τυπλοφορείται μια άλλη έκθεση που οργάνωσε στην Γκαλερί Μέρλιν το Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η πρωτότυπη αυτή καλλιτεχνική προσπάθεια φιλοδοξεί να δώσει τη συνέχεια μιας πρακτικής εφαρμογής και στις επεκτάσεις των αντικειμένων τη δυνατότητα μιας σύγχρονης εφηρμοσμένης αισθητικής. Μόλον ότι στην Ελλάδα η βαρυχημονιά δεν λέει να τελειώσει, στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στο Buenos Aires έχουν ακόμα καλοκαίρι. Με την ευκαιρία αυτή, ένας μεγάλος αργεντινός οίκος μόδας μας παρουσιάζει τα τελευταία μοντέλα γυναικείων κουστούμιών πλάζ και μαγιό, που δεν αποκλείεται να δούμε και εδώ. Στο κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού έγιναν οι πυγμαχικοί αγώνες μέσων βαρών μεταξύ των Παπαδοπούλου και Κολοζόφ. 2.000 θεατές παρακολούθησαν το τρυφερό αυτό σπορ, που αυτή τη φορά έριξε τον Κολοζόφ νοκάουτ. Το κύπελο πήρε ο Παπαδόπουλος. Αντίπαλος του Ολυμπιακού για το φετινό βαλκανικό κύπελο ήταν η βουλγαρική ομάδα Σπάρτακ. Έτσι, στο γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, στο 25ο λεπτό, ο Μπέλτσεφ πέτυχε το πρώτο τέρμα υπέρ της ομάδος του. Παρόλο το πρακτικό, γρήγορο και δυνατό παιχνίδι της Σπάρτακ, η ελληνική ομάδα δεν άργησε να ισοφαρίσει μόνο, αλλά κατόρθωσε να επιβληθεί της βουλγαρικής ομάδος με αποτέλεσμα 3-1.